Στο γήπεδο του Πανεωνίου πραγματοποιείται ο αγιασμός και η προπόνηση της ποδοσφαιρικής ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Το Πανεωνίο της αγωνιστικής περίοδου 2015-2016. Δημήτρης Κατζησαΐας. 6. Βαγγέλης Οικονόμου. 7. Παναγιώτης Κόρπος. 10. Οδηγέ Κουμάλ. 12. Λευτέρης Ματράς. 14. Τάσος Παγκαζέτας. 17. Γιώργος Μιουσάη. 19. Γιώργος Μασούρας. 20. Λεωνίδας Αντιλόπουλος. 21. Μανώλης Σιώτης. 24. Τέλης Μονατίδης. 27. Βασίλης Παγκαλόπουλος. 37. Παναγίδος Δράκος. 82. Πάπαλος Μητρόπουλος. 18. Γιώργος Μάτιας. 5. Βασίλης Παγκαλόπουλου. 44. Σκύρος Τσιπάνης. 64. Νίκος Καβάλιος. 13. Σοκράτης Γιούδης. 26. Λεάντο Μιλιάτα. 8. Μπρούνο Καβιατάκη. 9. Δίπλα μου είναι ο πρόεδρος του Πανιωνίου, ο κύριος Χρήστος Δάρας. Κύριε Δάρα, καλησπέρα. Νέα χρονιά για τον Πανιώνιο, νέα αρχή. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για την καινούργια αυτή χρονιά που ξεκινάει? Οι σκέψεις μας είναι να μπορέσει η ιστορική ομάδα Πανιώνιος, η ομάδα της Νέας Σμύρνης, να παίξει τέτοιο ποδόσφαιρο, ώστε για αυτόν τον κόσμο που ζει, αναπνέει για αυτή την ομάδα, να τον κάνει να έρθει κοντά στην ομάδα για να νιώσει και αυτός περήφανος για αυτή την ομάδα που είναι στη Νέα Σμύρνη μας. Τι να περιμένει ο κόσμος να δει από τον Πανιώνιο της νέας χρονιάς, τι θα του λέγατε? Να περιμένει να δει μια ομάδα αντάξια του ονόματός της, αντάξια της ιστορίας της και αντάξια του κόσμου που την περιμένει. Από το εξής, τη χρονιά η φετινή, πιστεύουμε, ελπίζουμε και είμαστε σίγουροι με τις υποδείξεις του προπονητή, τις μεταγραφές που κάναμε θα μας οδηγήσουν σε καλύτερο, ποιοτικότερο, ομορφότερο ποδόσφαιρο που έπαιζε πέρυσι η ομάδα μας και το κυριότερο, αυτή η ομάδα να μην έχει το άγχος της κατηγορίας. Είμαστε σίγουροι ότι θα ξεκινήσουμε και θα τελειώσουμε με μια χαρά, με μια ελπίδα ότι αυτή η ιστορική ομάδα έτσι δεν θα κινδυνεύσει ξανά στην κατηγορία μας. Έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στο φετινό σημείο, το οποίο πιστεύουμε ότι έχουμε φτιάξει μια ομάδα, έχει μείνει ένα ρόστερ. Βασικά όταν είχαμε ξεκινήσει δεν είχαμε ούτε καν ρόστερ περσινό. Φέτος τουλάχιστον είχαμε ένα ρόστερ περσινό. Πάνω σε αυτό χτίσαμε τη φετινή ομάδα που πιστεύουμε ότι θα μας βγάλει άσπρο πρόσωπους και ο σύλλογος είναι μεγάλος. Είναι μεγάλη η ομάδα του Πανιωνίου, είναι βαριά η φανέλα του Πανιωνίου. Και οι παίκτες το έχουν επεδώσει πάρα πολύ σωστά και πιστεύουμε ότι φέτος θα έχουμε ένα διαφορετικό Πανιώνιο. Πέρσι η ομάδα εξασφάλισε την κατηγορία τελευταία αγωνιστική, παρά το γεγονός ότι ειδικά στο δεύτερο γύρο έπαιξε ελκυστικό ποδόσφαιρο. Φέτος οι στόχοι?
να τελειώνουμε την υπόθεση παραμονή πολύ πιο γρήγορα και να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω. Παρότι πέρσι ήταν και πιο άπειρη ομάδα, φέτος τα παιδιά έχουν ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη τους, έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και νομίζω ότι και με τις προσθήκες που κάναμε θα έχουμε μια καλή σεζόν. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολη, ξέρουμε ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα για μας, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα και πιστεύω ότι στο τέλος θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι από την πορεία της ομάδας. Ο στόχος της ομάδας είναι και να μένει στην κατηγορία και να κάνει όσο δυνατόν καλύτερη πορεία, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθεί να φτιάξει κάποιους παίκτες έτσι ώστε είτε μέσω της ομάδος να μπορέσουμε να κάνει μια μεταγραφή, να έρθουν και χρήματα στο σύλλογο. Αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, πέρα από το στόχο να κάνεις μια καλή σεζόν, θέλουμε οπωσδήποτε να βγάλουμε και νέα παιδιά. Γι' αυτό και αν προσέξατε, οι περισσότερες μεταγραφές μας είναι νεαρά παιδιά. Θα μπορούσα και εγώ στις επιλογές μου να είναι παίκτες μεγαλύτερης ηλικίας. Αλλά νομίζω και ένας από τους λόγους που ο Πανιώνιος τα τελευταία χρόνια έστω και δύσκολα τα καταφέρνει είναι γιατί έχει παιδιά νέα, με όρεξη να διακριθούν και να κυνηγήσουν, αν μπορέσουν μετά, κάτι καλύτερο οικονομικά κυρίως. Αυτός είναι και ο φετινός μας στόχος. Και με τα παιδιά που έχουμε, νομίζω θα έχουμε πάλι κάποιοι θα εμφανιστούν πάλι και θα γίνει έκπληξη και κάποιοι θα πάνε, ελπίζω να πάνε πάλι και στην Εθνική. Πόσο γρήγορα πιστεύετε ότι θα προσαρμοστούν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα έτσι ώστε να παρουσιαστεί μια δεμένη ομάδα στη διάρκεια της σεζόν? Αυτή τη στιγμή είναι πολύ πίσω τα παιδιά αυτά. Άρα γι' αυτό σας είπα ότι ίσως είναι και καλύτερα που έχουμε τα πρώτα παιχνίδια, είναι δύσκολα. Αυτό θα εξαρτηθεί και από τη δικιά μας τη δουλειά, αλλά σίγουρα και από τη θέληση των παιδιών. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να τους περιμένουμε να γίνουν 100%, οπότε σημαίνει ότι σιγά σιγά θα μπουν στην ομάδα και ήδη και από το παιχνίδι της Κυριακής θα προσπαθήσω, εντάξει, δύσκολα από την αρχή, αλλά σε αλλαγή σιγά σιγά να μπαίνουν στο ρυθμό της ομάδας έτσι ώστε να έρθουν πιο γρήγορα κοντά μας. Πράγματα είναι διαφορετικά πάλι. Διατηρήθηκε ο κορμός από την άμυνα και στο κέντρο. Ήρθαν νέα παιδιά μπροστά, πολύ εξελίξαμε και μεγάλο ταλέντο και πιστεύουμε να σκοράρουν πάλι όπως τα προηγούμενα παιδιά. Στα 25 σου χρόνια είσαι από τους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας με το Περιβραχιόνιο και με ένα διαφορετικό ρόλο τα τελευταία χρόνια εκτός από τον αγωνιστικό. Ναι, σίγουρα. Με το πέρασμα των χρόνων γίνομαι και εγώ πιο έμπειρος μέσα από αυτά. Είναι ο τρίτος χρόνος μου στην ομάδα. Νιώθω πολύ καλά σε αυτήν την ομάδα. Είμαι δεμένος και με τον κόσμο και με τη διοίκηση. Και μου προσφέρουν τα πάντα, έτσι και εγώ τους προσφέρω τα πάντα. Πέρα από εκεί είναι και ο ρόλος μου σαποδητήρα που είναι και το ίδιο σημαντικός όσο είναι και στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πανιώνιος έχει ένα αρκετά απαιτητικό και δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή της σεζόν. Πώς πιστεύεις ότι θα ανταπεξέλθει η ομάδα? Κοιτάξτε να δείτε, πολλοί λένε και στις συζητήσεις και αυτά ότι υπάρχει περίπτωση να μην πάρει πόντο Πανιώνιος σε 4 μάτς. Αυτό να βγει από το μυαλό του καθενός, σίγουρα θα δώσουμε το 100% και όταν ο Πανιώνιος και αυτά τα παιδιά δίνουν το 100% θα μπορέσουμε να πάρουμε και εμείς ό,τι μπορούμε σε αυτά τα 4 μάτς που είναι όντως πολύ δύσκολα. Στο Καρασκεύ του Ολυμπιακό, μιλάω γενικά για τις 4-5 πρώτες αγωνιστικές. Εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολες ομάδες που παίζουμε. Τίποτα, εμείς θα πάμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, θα προσπαθήσουμε. Πρέπει να δώσουμε όλο 100% το δυνατότητα μας και πιστεύω να πάρουμε κάτι θετικό. Την φετινή χρονιά θα έχεις δεδομένα περισσότερο χρόνο συμμετοχής, πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Είσαι έτοιμος να ανταποκριθείς στις νέες σου υποχρεώσεις? Εγώ δουλεύω καθημερινά και πιστεύω ότι ο προπονητής να με χρησιμοποιήσει, γι' αυτό έχω έρθει εδώ να βοηθήσω την ομάδα. Και ναι, πιστεύω ότι είμαι έτοιμος. Αυτό, πάμε. Έτσι, μπράβο, πάμε και σε μένα. Μπράβο, έλα. Εκεί, έλα και σε μένα. Thank you.
από το γήπεδο του Πανιωνίου για το nstv.gr, Δήμητρα Σέκη.